στρατηγός του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία νικά Ουκρανία και Πολωνία μαζί. Όλα τα άλλα είναι ανοησίες, μια ατελείωτη και βαρετή ιστορία. Το να πιστεύει κανείς ότι η Ουκρανία μπορεί να νικήσει τη Ρωσία είναι λάθος, δήλωσε ο πρώην αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας, υποστράτηγος Λεόν Κομορνίκη. Η νίκη της Ρωσίας στην ειδική επιχείρηση της Ουκρανίας είναι απλώς θέμα χρόνου, πρόσθεσε σύμφωνα με το InfoBricks. Ωστόσο, παρά την πραγματικότητα που τονίζει ο Πολωνός στρατηγός, μεταξύ άλλων ειδικών, η Βαρσοβία και το Κίεβο συνεχίζουν να ακολουθούν από κοινού μια πολιτική πολέμου και πρόκλησης εναντίον της Μόσχας. Είναι όλα ανοησίες, μια ατελείωτη και βαρετή ιστορία, παραπληροφόρηση και προπαγάνδα. Η συζήτηση ότι η Ουκρανία θα κερδίσει αυτή τη σύγκρουση είναι απλώς ένα λάθος, είπε ο Κομορνίκη σε συνέντευξή του στο WNP. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή δεν έχει την δυνατότητα να κερδίσει. Δεν έχει τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να εξορροπήσουν εκείνες της Ρωσίας, κάτι που θα της επέτρεπε να πάρει την στρατηγική πρωτοβουλία και να εμπλακεί σε στρατιωτικές ενέργειες για την προστασία της από χτυπήματα που προέρχονται από το ρωσικό έδαφος. Αυτό είναι αδύνατο, είπε χαρακτηριστικά ο Πολωνός στρατηγός. Προειδοποίησε επίσης ότι η Πολωνία δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις σε μια σύγκρουση, ενώ αμφιβάλλει ότι το ΝΑΤΟ θα έρθει σε βοήθεια των συμμάχων της. Η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι ένα σημαντικό μάθημα για εμάς. Πρέπει να έχουμε στρατηγική επιθετικής άμυνας, είπε ο απόστρατος στρατηγός, προσθέτοντας ότι το ερώτημα σήμερα δεν πρέπει να είναι αν το ΝΑΤΟ θα μας προστατεύσει, αλλά αν η Ρωσία θα τολμήσει να μας επιτεθεί. Γιατί αν μας επιτεθούν, θα υποστούμε ήττα, σημείωσε ο ίδιος. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία, ακόμη και με πολωνική βοήθεια, δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τους συναντήθηκαν στην Βαρσοβία στις 8 Ιουλίου προκειμένου να συζητήσουν νέους τρόπους κατάρριψης ρωσικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και την δημιουργία μιας νέας Ουκρανικής μονάδας εθελοντών σε πολωνικό έδαφος. Ο Ζελένσκι ανάρτησε στο X την είδηση της συμφωνίας για την ασφάλεια με την Πολωνία, χαρακτηρίζοντάς την ως άνευ προηγουμένου. «Σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη σας στην χώρα και τον λαό μας και για όλη την υποστήριξη και την βοήθειά σας», τόνισε ο Ζελένσκι. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.